Με συγχωρείτε, δηλαδή, εάν τον κανείς το δεχθεί στο χέρι ή στην ταυτότητα ή οπουδήποτε αλλού για να κάνει τις συναλλαγές του, δεν θα είναι σφραγισμένος. Στο χέρι που λένε ή στο μέτωπο, ναι. Αυτό η ερμηνεία που λέει στο χέρι ή στο μέτωπο, δεν ισχύει για το μέτωπο και για το χέρι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή η ώρα περνάει, Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν έχουμε τον χρόνο, αγαπητέ μου κύριε. Ναι. Έχει περάσει η ώρα και περιμένουν πάρα πολύ. Θα πάρουμε ακόμα 2 τηλεφωνήματα και θα τελειώσουμε. Κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Πρέπει να σας απαντήσω σε αυτό σε συντομία. Δεν έχουμε τον χρόνο. Κάτι άλλο σας ρωτήσω και τελειώνω. Αυτή την Αγία Γραφή που έχετε εσείς αυτού, ναι. Είναι στην ελληνική μετάφραση. Όχι, κείμενο και μετάφραση. Δηλαδή είναι κείμενο και μετάφραση. Ναι, είναι κείμενο και μετάφραση. Στο αριστερό μέρος είναι το κείμενο και στο δεξιό μέρος είναι μετάφραση. Ωραία. Δεν μου λες αυτό το βιβλίο, την Αγία Γραφή και το βιβλίο του Αγίου Κοσμάτου Ετρού της Προφητείας, πού μπορώ να τα βρω. Πού να τα βρείτε. Ναι. Σε οποιοδήποτε ορθόδοξο βιβλιοπωλείο. Αποστολική Διακονία. Στο Σωτήρα, στη Ζωή, στο Άγιον Όρος Γερανίου, στο σύλλογό μας που έχουμε βιβλιοπωλείο, πάντου μπορείτε να τα βρείτε. Όπου υπάρχει ορθόδοξο βιβλιοπωλείο, μπορείτε να τα βρείτε. Λοιπόν, να απαντήσω. Διαφωνώ, δεν ξέρω αν κατάλαβα το πνεύμα ή όχι του αγαπητού τηλεθεατού, αλλά αν είναι αυτό όπως το κατάλαβα, διαφωνώ στην θέση αυτή που είπε, ότι το σφράγισμα θα είναι εσωτερικό. Και επειδή εμείς δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες συναλλαγές και να ζήσουμε μέσα στην κοινωνία, επειδή τα πράγματα και οι ταυτότητες και τα έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα πράγματα θα έχουν σφραγιστεί με το 666 και εμείς θα μπορούμε να τις κάνουμε αυτές τις συναλλαγές εάν δεν έχουμε αυτά τα έγγραφα, θα πρέπει να τα αποδεχτούμε και δεν είναι κίνδυνο. Κάθε άλλο. Άλλωστε, ένας λόγος περισσότερο να δείξουμε πραγματικά αν είμαστε πιστοί χριστιανοί και ευσεβείς χριστιανοί. Ότι ο χριστιανός δεν φαίνεται μόνο όταν υπάρχει ειρήνη και όταν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όταν υπάρχει γαλήνη. Φαίνεται και υπάρχει πόλεμος, εκεί που υπάρχει επίθεση από τον Σατανά και το όργανά του και υπάρχει αγώνας. Λοιπόν, καλούμεθα οι χριστιανοί πάντοτε να είμαστε αγωνιστές και ομολογητές και να ομολογούμε ενώπιον των ανθρώπων την πίστη μας και την ορθοδοξία μας. Και καλούμεθα επίσης σε μια οδό στενή και τεθλιμμένη πάντοτε. Και πολύ περισσότερο θα καλεστούμε στο τέλος του κόσμου όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, όταν θα έρθει το έβλημά του 666, να μην το πάρουμε, να μην το δεχτούμε, να μην το αποδεχθούμε με κανένα τρόπο, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Διότι με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να αρνούμεθα το Θεό και να συνταχθούμεθα τον διάβολο για να απολαύσουμε τα αγαθά που προσφέρει η καταναλωτική κοινωνία του Αντιχρίστου και της νέας εποχής. Διαφωνώ λοιπόν με τον αγαπητό τηλεθεατή. Δεν υπάρχει μόνο εσωτερικό σφράγισμα, αλλά υπάρχει και εξωτερικό σφράγισμα. Και εσωτερικό σφράγισμα και εξωτερικό σφράγισμα. Και υπάρχει και εξωτερικό και εσωτερικό και τα δύο. Υπάρχουν άνθρωποι που θα το δεχθούν εσωτερικά και όχι εξωτερικά. Υπάρχουν άνθρωποι που θα το δεχθούν εξωτερικά και όχι εσωτερικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που θα το δεχθούν και στα δύο. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Ας πάμε σε 2 ακόμα τηλεφωνήματα και τελειώνουμε. Παρακαλώ, λίγο πιο μετά. Καλησπέρα. Είμαι ένας ερευνητής της Ορθοδοξίας, Ορθόδοξος Χριστιανός είμαι. Λοιπόν, ναι. Έχω ερευνήσει κι εγώ, εδώ και 3-4 χρόνια ερευνώ, ανελιπώς θα έλεγα. Έχω μαζέψει πάρα πολλές προφητείες. Το σφράγισμα αυτό, καταρχήν να διευκρινίσω κάτι, το σφράγισμα αυτό που λέτε το χατώνω το όνομα του Αντίχριστου, δεν μεταφράζεται εδώ, υπάρχουν και κάποιοι άγιοι το οποίο διευκρινίζουν, όπως ο Άγιος Ειρηναίος. Λέει ότι εξής, ότι το σφράγισμα σε αριθμούς, να τα προσθέσουμε και να βγάλουμε ένα σύνολο. Δεν είναι το ψηφισάτο συμψηφισάτο. Τα στοιχεία, τα ψηφισάτο. Ωραία, τότε πείτε μας εσείς τότε, αν δεν είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ναι. Πώς βγαίνει το 666, τι θα είναι. Τα 3 εξάρια είναι οι 3 μπάρες που υπάρχουν στο κωδικό, στο γραμματό σύστημα. Ναι, το μόνο αυτό είναι. Το 666 λοιπόν είναι το σύστημα αυτό, το της αυτομάτου αναγνώσεως με ακτίνες λέιζερ. Ωραία. Και εξού και χάραγμα. Έτσι, το αποτύπωμα ενός χάρακα. Λοιπόν, το 666 αυτό... Μα λέει, θα είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Το όνομα που έχουμε εμείς, το όνομα του... Μα λέει, αποκάλυψε, 10ο κεφάλαιο. Μια στιγμή λίγο. Θα είναι το όνομα του θηρίου. Μια στιγμή λίγο. Όταν λέμε όνομα, το όνομά μας σχηματίζεται από ένα συνδυασμό γραμμάτων. Ναι. Εντάξει. Βεβαίως. Και αν τα γράμματα εγώ τα κάνω ψηφία, όχι να τα μετατρέψω, ένα συνδυασμό γραμμάτων κάνει το όνομα Νίκος, ας πούμε. Όταν λέω τον Νίκος, είναι ένα συνδυασμό από ψηφία. Νι, γιώτα, κάπα κλπ. Ναι. Είναι ένα όνομα που χαρακτηρίζει μια προσωπικότητα. Εντάξει. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αριθμούς. Όταν εγώ σας ονομάσω 45-34-43, έτσι, είναι ένα όνομα εντός εισαγωγικών που χαρακτηρίζεται όχι από γράμματα, αλλά από αριθμούς. Ψηφία. Κοιτάξτε, ο συνδυασμός των μπορεί να είναι πολύ, πολύ καλά αυτά τα οποία μας λέτε. Πριν όμως πάνε ρήμα και πράγμα, λένε Άγιοι Πατέρες, πιστούστε δί τη μαρτυρία στη ο πνεύς του γραφής.
Δηλαδή, οτιδήποτε λέει ο καθένας μας θα πρέπει να το στηρίζει. Το να αρχίσω να λέω κι εγώ από μόνος μου ότι μ' αρέσει και ότι είναι ωραίο και ότι φαίνεται ωραίο είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, ανοίξτε το. Με συγχωρείτε. Ανοίξτε το Ευαγγέλιο στο 13ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη και τι λέει. Και ποιοι πάντες να λάβουν το χάραγμα. Και να μην τις δίνατε αγοράσει ή πωλήσει ή μη ο έχουν το χάραγμα. Το όνομα, με συγχωρείτε, αφήστε με. Αν θέλετε να μην σας κλείσω, αφήστε να μιλήσω. Λοιπόν, ή μη ο έχουν το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Ποιος είναι ο αριθμός του ονόματος αυτού? Το 666. Τότε... αυτό το σύστημα. Άρα είναι το, ο αριθμός του ονόματος του. Ναι, αλλά δεν σημαίνει. Το όνομα του Αντιχρίστου. Ναι, αυτό δεν προκύπτει από κάποιο άθροισμα. Ορίστε. Δεν προκύπτει από κάποιο άθροισμα όπως λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Γιατί λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Μα ο Άγιος Ειρηναίος, καταρχάς πού το λέει αυτό, για πείτε μας. Πού το λέει, υπάρχει ένα βιβλίο. Πού, σε ποιο βιβλίο και ποια σελίδα, πείτε μας. Τελείας Αντιχρίστου και Β' Παρουσίας του Χριστού. Με συγχωρείτε, ποιο βιβλίο και ποια σελίδα, πέρετε μας την παραπομπή. Ναι, αυτό δεν είναι παραπομπή, αυτό είναι κάποιο βιβλίο που έχω αγοράσει από την Ένωση Ορθοδόξου. Α, κοιτάξτε, και εγώ μπορώ να γράψω ένα βιβλίο και να λέω ότι θέλω μέσα. Βρείτε μας μία το βιβλίο και τη σελίδα και την παραπομπή και να φέρετε μας στην επόμενη εκπομπή, να το ακούσουμε. Και εξάλλου αν υπάρχουν δεκάδες Άγιοι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και έχουν πει ότι θα είναι ο αριθμός του ονόματος αυτού και μάλιστα είπαν και κάποια ονόματα τα οποία βγάλουν 666. Μεταξύ αυτών είναι και ο Λατίνος. Μάλιστα, είναι και, και πάρα πολλά ονόματα. Ορίστε. Υπάρχουν πολλά ονόματα που το άθροισμά τους κάνει 666. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν είπαν θα είναι αυτό. Όχι. Διότι δεν τον επέτρεψε η χάρη του Κυρίου να το πούν. Ο Άγιος Ανδρέας ο Σαλός πάντως. Για το ο Άγιος. Ο Ανδρέας ο Σαλός. Ναι. Λέει ότι το όνομα του Αντίχριστου θα είναι Αραΐχλιχος. Θα είναι Αραΐχλιχος. 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 Δεν ακούγεστε καλά. Χιλίαρχος Αράν μεταφράζεται αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το όνομα κάνει 666, αλλά αφού υπάρχει δεδομένο όνομα στα ορθόδοξα, στις ορθόδοξες προφητείες, δεν κατατρέχουμε εμείς να βρούμε κάποιο όνομα το άλλο. Μα δεν κατατρέχουμε. Με είδατε εμένα να κατατρέχω και να αναλύσκομαι στο να βρω ποιο είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Απλώς το ανέφερα εν τη ρήμη του λόγου, διότι έπρεπε να το αναφέρω. Γιατί αναφερόμαστε στους 666. Δεν είπα εγώ, παιδιά, ξέρετε, αγαπητοί τηλεθεατές, θα είναι εκείνο, μήπως θα είναι αυτό, μήπως είναι αντικιάνο, για να δούμε μήπως αυτό βγάλει 666, μήπως το άλλο. Απλώς εγώ το ανέφερα εν τη ρήμη του λόγου μου για να πω ορισμένα πράγματα τα οποία αναφέρει η Αποκάλυψη. Εν πάση περιπτώσει όμως, ας πάμε σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, τελευταίο τηλέφωνο. Δεν κατάλαβε αν εν πάση περιπτώσει και ποια είναι η ουσία, αγαπητέ μου κύριε, της ερωτήσεως ή της διαφωνίας σας κλπ. Ακόμη και αν δεν βγάζει ο αριθμός τον αριθμό 666, πάλι δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι θα είναι το έβλημα του Αντιχρίστου, θα είναι το σύμβολο του Αντιχρίστου. Τώρα είτε αυτό βγαίνει από το όνομά του με την συψήφιση, είτε άλλο, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, ήθελα δύο ερωτήσεις να υποβάλω. Ναι. Το ΣΥ κατά το Σύνταγμα. Κατά το. Κατά το Σύνταγμα. Ναι. Πηγή της χριστιανικής θρησκείας είναι η Αγία Γραφή. Ναι. Το πρώτο ερώτημα που θέτω λοιπόν είναι γιατί έχει διαχωριστεί η Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη, εφόσον και τα δύο αυτά μαζί συναποτελούν την Αγία Γραφή. Ναι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο άνθρωπος κατά την χριστιανική μας θρησκεία προορίζεται εν τέλει να ζήσει εδώ επί της γης ή σε κάποιον ουράνιο παράδεισο? Επαναλαμβάνετε την πρώτη ερώτησή σας. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι γιατί έχει διαχωριστεί η Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη. Ναι. Εφόσον το Σύνταγμα αναφέρει ότι η πηγή της χριστιανικής θρησκείας το σύνταγμα, είναι αυτούσια η Αγία Γραφή. Το Σύνταγμα ποιο Σύνταγμα? Το ισχύον Σύνταγμα. Ποιο? Το ισχύον Σύνταγμα. Και τι σχέση έχει το Σύνταγμα της Ελλάδος με την Εκκλησία? Αναφέρει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μπορεί να λέει ό,τι θέλει μέσα. Δηλαδή, εσείς τι γνώμη έχετε, δεν είναι πηγή της χριστιανικής θρησκείας η Αγία Γραφή? Φυσικά. Επομένως, δεν τίθεται. Απλώς έκανα τη διευκρίνηση αυτή για να μην νομιστεί ότι το Σύνταγμα είναι για τους χριστιανούς κάτι το ισχυρό και κάτι το μη, πώς να το πω, έχει ισχύ και δύναμη όσο έχουν οι κανόνες και οι νόμοι της Εκκλησίας μας. Καταλάβατε αυτό? Ναι, όχι πω, ότι δεν είναι πηγή. Να σας πω, ναι. Επειδή ο Ιησούς όταν δίδασκε πολλές φορές τις
Ιουδαϊκές συναγωγές στην εποχή του, βέβαια. Συγγνώμη, επειδή δεν έχουμε χρόνο και έχει περάσει η ώρα, τα ερωτήματα είναι αυτά δύο λοιπόν. Για την πηγή της Αγίας Γραφής, αν είναι η Παλιά και η Διαθήκη, αν υπάρχει διαχωρισμός. Και το δεύτερο. Το δεύτερο είναι, εάν ο άνθρωπος προορίζεται. Ναι, να ζήσει εδώ. Επάπειρον εδώ, επάνω στη γη. Ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το δεύτερο. Ναι. Ο άνθρωπος δεν προορίζεται να ζήσει εδώ επάπειρον, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες, αλλά προσδοκούμε καινή γη και καινούς ουρανούς. Προσδοκούμε ανάσταση νεκρών. Κάποια συγκεκριμένη στιγμή, όταν θα έρθει ο Κύριος μας στην δεύτερη παρουσία του, θα γίνει ανάσταση των νεκρών. Θα αναστηθούν όλοι οι απαιώνους νεκροί και θα αποκτήσουν ξανά όλοι άφθαρτο σώμα και αιώνιο και αθάνατο σώμα και θα ζήσουν πλέον αιώνια έως τις συντελείες εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν θα υπάρξει ποτέ τέλος. Λοιπόν, τώρα για το πού θα ζήσουμε, αν θα ζήσουμε εδώ στην Καινή Γη. Σε αυτή τη γη αποκλείεται πάντως να ζήσουμε, διότι προσδοκούμε καινούς ουρανούς και καινή γη. Όλα θα αλλάχθουν. Με την πτώση του ανθρώπου και με την φθαρτότητα που απέκτησε το ανθρώπινο γένος, αμέσως συμπαρέσυρε στην φθαρτότητα και στο πέσμα αυτό και όλη την φύση, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και ιδιαίτερα με τον Άγιο Γρηγόριο Νήσιο και τον Μέγα Βασίλειο. Οπότε λοιπόν, με την ανάσταση του ανθρωπίνου γένους θα αναστηθεί και η πεσμένη φύση, καινούς ουρανούς και καινή γη. Και ίσως λέγω, αυτό δεν είναι δεδομένο, ούτε αποτελεί δόγμα στην Εκκλησία μας, ίσως και οι άνθρωποι ζήσουν, ίσως λέω, έτσι το τονίζω, στους καινούς ουρανούς και στη καινή γη. Για το πού θα είναι ο παράδεισος, ο πνευματικός παράδεισος, αυτό κανείς δεν γνωρίζει. Αν θα είναι, εξάλλου ο παράδεισος δεν είναι τόπος, είναι μια κατάσταση. Όπως και η κόλαση άρρωση, δεν είναι κάποιος τόπος συγκεκριμένος, είναι μια κατάσταση. Ο παράδεισος που αναφέρεται στην Αγία Γραφή για τον Αδάμ και την Εύα, αυτός ήταν υλικός τόπος.